Και πάμε να συνακλείσουμε με την Κίνα, να συναντήσουμε τον Διεθνολόγο του Τμήματος Κινέζικης Πολιτικής του Ινστιτούτου Διεθνών Σχέσεων, τον κύριο Ανδρέα Λιούμπα, να συζητήσουμε ζητήματα που άπτονται της κινέζικης πολιτικής προφανώς, αλλά και της γενικότερης σφαίρας. Κύριε Λιούμπα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι και σε εσάς. Λοιπόν, μια και τελειώσαμε πριν, μιλούσαμε πριν από λίγο για τη Ρωσία και όλες αυτές τις εξελίξεις που υπάρχουν. Δεν είδα ή τουλάχιστον δεν ξέρω αν τα ραντάρ μου δεν το έπιασαν έντονη κινητικότητα από πλευράς Κίνας για την επίσκεψη του Πούτιν και στη Βόρεια Κορέα αλλά και στο Βιετνάμ. Δύο περιοχές όμορες της Κίνας. Δεν τους είδα και πολύ να ενδιαφέρονται. Κάνω λάθος? Όχι, δεν κάνετε καθόλου λάθος. Αυτό οφείλεται όμως στην, θα έλεγα, βαθιά πολιτιστική ιστορία που έχουν πίσω τους οι διαμορφωτές πολιτικής στην Κίνα. Είναι κάτι που το παραβλέπουμε συνήθως εδώ. Η Κίνα αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα επίπεδο που να θεωρεί τον εαυτό της τρόπον τεινά, θα λέγαμε, τον επόμενο περιφερειακό ηγεμόνα στην Ασία. Ούτε καν η Ρωσία δεν είναι στο επίπεδο της αυτή τη στιγμή με τα προβλήματα που αντιμετωπίζει. Πολλό δε μάλλον η Κορέα. Η Κορέα είναι ένα κράτος το οποίο ιστορικά κατά την αυτοκρατορική περίοδο και μέχρι και πολύ πρόσφατα για την ιστορία της Κίνας πρόσφατα ήταν ένα κράτος φόρου υποτελές. Δεν είναι κάτι. Η Βόρεια Κορέα εξαρτάται κατά το 90% από την Κίνα σε ό,τι αφορά στις εισαγωγές της σε τρόφιμα. Δεν θα δώσει σημασία το Πεκίνο γιατί δύο περιφερειακοί του σύμμαχοι, ο ένας άμεσα εξαρτώμενος και ο άλλος έμεσα εξαρτώμενος αυτή τη στιγμή από το Πεκίνο, θέλουν να μιλήσουν. Ακόμη και η ατζέντα τους πιθανότατα ήταν γνωστή στο Πεκίνο. Οπότε δεν έχει κανένα λόγο να ασχοληθεί ιδιαίτερα με αυτό, ούτε να δώσει έμφαση σε κάτι το οποίο το βλάπτει, αν θέλετε, και σε επίπεδο επικοινωνιακό, διότι θα δείξει ότι το Πεκίνο στρέφεται προς τη μεριά της Ρωσίας έτι περαιτέρω από ότι θεωρούμε εμείς σόφρον αυτή τη στιγμή. Είδατε, όλη η κουβέντα στη Δύση γίνεται για τη Ρωσία αυτή τη στιγμή. Ναι, προφανώς. Ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση? Συνήθως λέγεται ότι οι δυνάμεις, οι πολύ μεγάλες δυνάμεις, και η Κίνα είναι μία από αυτές, έχουν μια σφαίρα επιρροής. Καταρχάς δεν ξέρω ποια είναι η σφαίρα επιρροής της Κίνας αυτή τη στιγμή, αν όντως την έχει όπως συνηθίζεται να λέγεται και αν επηρεάζεται ο ζωτικός της χώρος από τέτοιου είδους συμφωνίες όπως αυτές του Πούτιν με τον Κιμ. Η ίδια δεν θεωρεί ότι επηρεάζεται. Τώρα για το αν υπάρχει σφαίρα επιρροής, θα σας πω ότι αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια μεταβατική περίοδο στο διεθνές σύστημα. Δημιουργούνται σφαίρες επιρροές και δοκιμάζονται τα όρια τους, πειραματίζονται, αν θέλετε, ένα πρόσφατο περιστατικό. Προχθές είχαμε επεισόδιο στην Νότιο Συνική Θάλασσα, μεταξύ Φιλιππίνων και Κίνας πάλι. Στο σημείο που οι Φιλιππίνες επιμένουν να αποκαλούν Δυτική Θάλασσα των Φιλιππίνων. Ενώ η Κίνα λέει ότι είναι η Νότια Συνική Θάλασσα και είναι δικό της έδαφος. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι Φιλιππίνες ως ισχυρός σύμμαχος των ΗΠΑ στην περιοχή είναι ένα σημείο στο οποίο η Κίνα πιθανότατα δοκιμάζει αυτή τη στιγμή την αντοχή του άξονα Φιλιππίνων-ΗΠΑ για να δει αν αυτό το πλέγμα που γύρω-γύρω της ορίζει μία περίμετρο, γιατί υπάρχει μία περίμετρος γύρω από την Κίνα, είναι ορατή αυτή, είναι το ίδιο ισχυρό σε όλα τα σημεία. Ξέρει πολύ καλά το Πεκίνο ότι η Ταϊβάν μπορεί να γίνει ένα σημείο σύγκρουσης, οπότε εκεί το σημείο είναι ισχυρό. Εξίσου όμως ξέρουν και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το έχουμε ξαναπεί άλλωστε εδώ σε αυτήν την εκπομπή ότι η Ταϊβάν δεν είναι ζήτημα προς επίλυση αυτή τη στιγμή, ούτε για δοκιμή. Θα είναι οι Φιλιππίνες? Θέλω να πω με αυτό, τα όρια των περιφερειών δεν είναι σαφώς καθορισμένα αυτή τη στιγμή. Είναι σε φάση μεταβατική. Ο καθένας διαμορφώνει καινούργιες συμμαχίες, όπως είναι η BRICS Plus, όπως είναι ο Παγκόσμιος Νότος, όπως είναι η Δύση. Αυτή τη στιγμή η Δύση, αν δείτε, οχυρώνεται έναντι της Ανατολής. Ο Καναδάς προχτές μίλησε για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην περιοχή, στην επαρχία Σινζιάνγκ της Κίνας. Η Ευρώπη επέβαλε πρόσφατα, τώρα μόλις τη μάθαμε την είδηση, περαιτέρω κυρώσεις σε εταιρείες κινέζικες οι οποίες με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο, κατά την άποψη και των ερευνητών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, παραβιάζουν το εμπάργκο προς τη Ρωσία, πουλώντας προϊόντα δυτής χρήσης ή ενισχύοντας τη Ρωσία με κάποιο άλλο τρόπο. Για παράδειγμα, με φωτογραφικό υλικό κατηγόρησαν την Κίνα ότι ενισχύει τη Ρωσία, αποκαλύπτοντας ως θέσεις των Ουκρανικών δυνάμεων. Όλα αυτά φανερώνουν ότι δημιουργούνται στρατόπεδα. Και αυτά τα στρατόπεδα ακόμη δεν έχουν καθορισμένα σύνορα. Είναι υποσυζήτηση. Σίγουρα τα δύο μεγάλα μπλοκ αυτή τη στιγμή είναι ξεκάθαρα Ανατολή-Δύση. Ποιοι θα πάνε με την Ανατολή, πόσοι θα είναι αυτοί που θα συνταχθούν, ποιοι θα είναι διάμεσα. Είμαστε ξανά σε ένα πράγμα, σε μια κατάσταση η οποία δεν θέλει κανείς να το παραδεχθεί ευθέως, αλλά αρχίζει και θυμίζει
πολύ περασμένες εποχές που λέγαμε ότι τις έχουμε αφήσει πίσω μας. Τελικά δεν έχουμε αφήσει τίποτα πίσω μας. Είναι κατανοητό. Λέτε ότι δεν είναι, τα όρια δεν έχουν προκαθοριστεί. Υπάρχουν όμως, κατά την ταπεινή μου άποψη, που μπορεί ενδεχομένως να είναι και λανθασμένη, υπάρχουν κάποια όρια τα οποία έχουν καθοριστεί και είναι τα όρια του εμπορικού πολέμου. Γιατί είδαμε το προηγούμενο διάστημα ότι δασμοί στα κινέζικα προϊόντα, τα αυτοκίνητα από την πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ένας πόλεμος ο οποίος είναι σε εξέλιξη. Και πολλοί λένε γενικά στην Ευρώπη, και δεν ξέρω αν το λένε και οι Κινέζοι αυτό, ότι το σημαντικότερο, ο σημαντικότερος επίτροπος στο επόμενο διάστημα δεν θα είναι ούτε της άμυνας, ούτε της εξωτερικής πολιτικής, αλλά θα είναι της ανταγωνιστικότητας. Το βλέπουν έτσι οι Κινέζοι. Οι Κινέζοι, να ξεκινήσω με το εξής, το οποίο το πιστεύω ακράδαντα, γιατί το δηλώνουν οι ίδιοι σε όλους τους τόνους και πάντοτε, δεν έχουν αλλάξει άποψη από αυτού, είναι εναντίον κάθε μορφής εμπορικού πολέμου. Αυτό ωστόσο, γιατί όπως είπατε και εσείς αυτή την ώρα πρέπει να λέγονται τα πράγματα όπως είναι, έτσι, και όπως αρισκόμαστε μεταξύ. Σωστό. Αυτό πολύ σωστό. Ωστόσο δεν σημαίνει ότι η Κίνα δεν θα χρησιμοποιήσει όλα τα όπλα που έχει στο οπλοστάσιό της προκειμένου να επικρατήσει ακόμη και σε αυτό που είναι άτυπος εμπορικός πόλεμος, που είναι ουσιαστικά η καθημερινή ανταγωνισμή επί των ειδών σε όλο τον κόσμο. Η Κίνα διαθέτει στρατηγικά πλεονεκτήματα, φθηνή εργασία, φθηνή ενέργεια, έλεγχο επί πολλών πρωτογενών πηγών, στρατηγικό έλεγχο άμεσο επί όλης της χώρας όταν αποφασίσει να εφαρμόσει... Συγγνώμη, είπατε έλεγχο επί πρωτογενών πηγών εντός, ναι, ή εκτός της Κίνας. Τόσο εντός, τόσο εκτός. Δεν έχει καμία πολύ διαφορά για την Κίνα, διότι... Έχει για μας όμως εκτός... αυτό, γιατί γνωρίζετε τι γίνεται. Κοιτάξτε, οι Κινέζοι ό,τι ελέγχουν, το ελέγχουν με εταιρείες οι οποίες τελικά με τον ένα ή με τον άλλο τρόπο οι μεγάλες εταιρείες τους λογοδοτούν στο κράτος. Αυτό είναι γνωστό, δεν είναι κανένα μεγάλο μυστικό. Πράγμα που σημαίνει ότι όπαξ και το Πεκίνο αποφασίσει να εφαρμόσει μια πολιτική, αύριο μεθαύριο δεν θα έχει σημασία υπό ποια αιγίδα, υπό ποιο τίτλο θα λειτουργούν αυτές οι εταιρείες. Αν αποφασίσει ότι θα μειώσει το κόστος εξόρυξης του βοξίτη, θα μειώσει το κόστος εξόρυξης του βοξίτη με κάποια πολιτική την οποία ούτε εγώ ούτε εσείς μπορούμε να καταφέρουμε να επιβάλλουμε στην Ευρώπη, διότι είμαστε ουσιωδώς διαφορετική χώρα. Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτό. Έχουμε άλλους κώδικες, άλλο εργατικό δίκαιο, άλλα όλα διαφορετικά. Σε αυτό τον άτυπο εμπορικό πόλεμο, λοιπόν, όπως το λέτε, το Πεκίνο έχει συγκεκριμένα όπλα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν και αυτές ορισμένα συγκεκριμένα όπλα και πολύ μεγάλες αντοχές. Έχουν δικούς τους πλουτοπαραγωγικούς πόρους, έχουν δική τους βιομηχανία, η οποία έχει αρχίσει και ανασυντάσσεται μετά από μακρά περίοδο που είχε πέσει σε λίθαργο, θα έλεγα, εν ώψη του εμπορικού πολέμου με την Κίνα. Αυτοί που δεν έχουν τίποτα είμαστε εμείς. Εγώ και εσείς, όπως είπατε πριν, που ζούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είμαστε μεταξύ της Κίνας και της Αμερικής. Δεν διαθέτουμε έλεγχο επί των πλουτοπαραγωγικών πηγών όπως διαθέτει η Κίνα. Δηλαδή, ούτε πρωτογενή τομέα έχουμε δυνατό, ούτε μεταποίηση έχουμε στο βαθμό που την είχαμε τη δεκαετία του 70 και του 80. Δεν έχουμε την υπεροχή στην τεχνολογία όπως την είχαμε όλη τη δεκαετία του 90, κατά πάσα πιθανότητα. Έχουμε όμως συγκεκριμένα πλεονεκτήματα σε συγκεκριμένους τομείς, όπως είναι η αεροναυπηγική βιομηχανία. Εκεί που υπολείπονται οι Κινέζοι, αν δεν κάνω λάθος, έτσι. Ακριβώς. Εκεί είναι και το σημείο στο οποίο μπορούμε να έχουμε καλή κουβέντα, υπό την έννοια ότι η Κίνα μας έχει ακόμη ανάγκη στα προηγμένα είδη ιατρικής τεχνολογίας. Για να κάνουν μια μαγνητική στην Κίνα, κάπου εδώ θα αγοράσουν τον εξοπλισμό τους. Δεν έχουν φτιάξει ακόμα δικά τους μηχανήματα εξίσου υψηλής αξιοπιστίας. Έχουν ακόμη μειονέκτημα στην παραγωγή ολοκληρωμένων κυκλωμάτων υψηλής τεχνολογίας. Δεν είναι παντοδύναμοι οι Κινέζοι, αλλά ελέγχουν πάρα πολλά από αυτά που έχουμε εμείς ανάγκη αυτή τη στιγμή. Υπάρχει σημείο σύγκλησης. Οι δασμοί που είπατε προηγουμένως, για μένα και για πολλούς άλλους αναλυτές και κυρίως για αυτούς που γνωρίζουν καλά οικονομικά, πολύ καλύτερα από μένα, είναι σημάδι στρατηγικής αδυναμίας. Δείχνουμε ότι έχουμε πρόβλημα. Έχουμε περάσει σε αμυντικά μέτρα, δηλαδή τα οποία δεν ωφελούν εμάς και μακροπρόθεσμα μάλλον μας βλάπτουν. Αδυναμία της Ευρώπης εννοείται, προφανώς. Της Ευρώπης, ναι, ξεκάθαρα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες μπορούν να κρατήσουν ένα τέτοιο πόλεμο. Σας είπα πριν, έχουν τους πόρους, έχουν το ανθρώπινο δυναμικό, έχουν την οικονομία, ναι, έχουν και την ομοσπονδιακή δομή πίσω τους που τους επιτρέπει να λαμβάνουν αποφάσεις. Μάλιστα. Εδώ τώρα, όπως είπατε πολύ καλά πριν και άκουσα τη συζήτηση με τον προηγούμενο καλεσμένο σας,
Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν έχει ομοσπονδιακή δομή. Δεν θα μας επιβάλλει ατζέντα η von den Leyen ή οποιοδήποτε. Υπάρχουν ακόμα 27 κράτη-μέλη. Πρέπει να ψηφίσουν αυτά τα κράτη-μέλη. Συντάσσεστε και εσείς θα έχει μία ατζέντα. Συντάσσεστε και εσείς με αυτό που λέει η Μελόνι, ότι ο γραφειοκρατικός γίγαντας της Ευρώπης δεν ακούει την ψήφο των πολιτών. Αυτό είναι κάπως επί της ουσίας. Αυτό είναι σημαντικό, διότι πρακτικά οι Ευρωπαίοι πολίτες το έχουν ζήσει αυτό στο παρελθόν πολλές φορές. Όταν, ας πούμε, δημιουργήθηκαν δημοψηφίσματα για να περάσει ένα ευρωπαϊκό σύνταγμα ή για να περάσουν κάποιοι ευρωπαϊκοί νόμοι και η λαϊκή ψήφο ήταν ενάντια στα κελεύσματα των Βρυξελών, αυτό που προτίμησε η Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν να αγνοήσει το ψήφισμα. Το οποίο δεν απέχει πολύ από μέτρο το οποίο καταγγέλουμε ως μη δημοκρατικό. Και τα βλέπουμε, τα βρίσκουμε μπροστά μας όλα αυτά. Κύριε Λιούμπα, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συνομιλία. Να είστε καλά, καλό μεσημέρι. Εγώ ευχαριστώ για την πρόσκληση. Καλό μεσημέρι.